Πείτε μας την εμπειρία σας μέχρι στιγμής ως μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Η εμπειρία μου μέχρι στιγμής είναι θαυμάσια. Είμαι πολύ ευτυχής που είμαι σε αυτό το φεστιβάλ. Το γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια και τον Δημήτρη τον Σπύρου προσωπικά, τον οποίο αγαπώ και εκτιμώ πολύ. Και η εμπειρία μου με τα μέλη της Επιτροπής είναι εξαιρετική, γιατί είναι όλοι πάρα πολύ συμπαθείς και γνώστες του θέματος και έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Διαβάσαμε στο βιογραφικό σας ότι έχετε πολλές ασχολίες. Σας μένει χρόνος στην καθημερινότητά σας? Κοίταξε, δεν μου μένει πολύ χρόνος, αλλά αυτό είναι και θέμα προγραμματισμού. Δεν είμαι πολύ καλή στον προγραμματισμό, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα ελεύθερου χρόνου. Μετά από αυτή την ταινία που είδαμε, βλέπουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις πολλών ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν ελεύθερο χρόνο επειδή πρέπει να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και ευτυχώς εγώ δεν ανήκω σε αυτή την περίπτωση. Ζω σε συνθήκες πολυτέλειες σε σχέση με άλλους ανθρώπους. Οπότε η δουλειά μπορεί να συνδυάζεται με ευχαρίστηση στη δική μου την περίπτωση. Ωραία. Ή εμπνέει εσάς για να φτιάξετε εσείς μια ταινία? Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν ξέρω να σου... Δεν έχω μια σαφή απάντηση. Συνήθως είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω και με συγκινεί, με διακινεί για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να εξιχνιάσω, να σου πω είναι αυτό ή το άλλο. Δεν είναι πάντως ένα ζήτημα κοινωνικό, πολιτικό, ευρύ, αλλά ένας άνθρωπος ή πέντε άνθρωποι, ξέρω, που